Θέλαμε σήμερα να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Θέλαμε να πάρουμε τον τίτλο και μαθηματικά μέσα στην έδρα του 7 φορές πρωταθλητή. Θεωρώ ότι το καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς την Μιλωνάου Σλίμπερο που δίνει τεράστια δυναμική έχασε πολύ αυτή τη δυναμική του. Πιστεύω στα δύο πρώτα σετ ήμασταν σοβαροί και αποδείξαμε ότι θέλουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στο τρίτο σετ λίγο χαλαρώσαμε, αλλά είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που πετύχαμε και πραγματικά ως προπονητής οφείλω πρώτο να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες και δεύτερο να αφιερώσω αυτό τον τίτλο στον Κώστα τον Παπαδημητρή και στον Θανάση τον Μιχαήλ, οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την ομάδα. Και να υποσχεθώ και εγώ και οι παίκτες να μην είναι η πρώτη στιγμή χαράς. Αρχής γενόμενης από το μάτι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό και το Κύπελλο. Είναι ένα μάτι δύσκολο. Και γι' αυτό θα πρέπει από σήμερα και όλες να σταματήσουμε τα πανηγύρια για να συνεχίσουμε με την ίδια δουλειά να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το να βρισκόμαστε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Κάνοντας μια αποτίμηση της εικόνας της φετινής της ΑΕΚ, ποια νομίζεις ότι είναι τα στοιχεία μάλλον που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα? Αυτό που είχα πει ως πρώτη μου δήλωση ως προπονητής της ΑΕΚ ήταν ότι έχουμε σαν στόχο φέτος τον πρωταθλητισμό. Και πρωταθλητισμός για μένα σημαίνει να πηγαίνεις εντός και εκτός γηπέδου με οποιοδήποτε αντίπαλο και να προσπαθείς να κερδίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Μυστικά στη δουλειά μας δεν υπάρχουν. Θεωρώ ότι οι παίκτες είχαν το μεγαλύτερο ταλέντο από όλες τις άλλες ομάδες και θεωρώ ότι συνδυάστηκε με ποσοτική και ποιοτική δουλειά. Από εκεί πέρα βέβαια είπαμε. Σταματάμε να πανηγυρίζουμε και από αύριο κιόλας ξανά στο γήπεδο, γιατί είπαμε στόχος μας είναι το ντάμπι και όχι μόνο το πρωτάθλημα. Εκτός από το πρωτάθλημα που κατακτήθηκε, το κύπελο που είναι ο επόμενος στόχος, το αίτητο είναι ένας στόχος που κυνηγάει η ομάδα της ΑΕΚ? Είναι ένα κίνητρο που έχω δώσει εγώ στις αθλήτριές μου και πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε. Δηλαδή θα το κυνηγήσουμε. Έχουν μείνει άλλοι δύο αγώνες, θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε το αίτητο. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το ντάμπι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.